Και όπως σας είπα πριν, και είναι δέσμευση και το κάνουμε τώρα πράξη, πάμε στον καλό φίλο και έναν πραγματικά εξαιρετικό επιστήμονα, ο οποίος έχει κερδίσει και τη δική σας εμπιστοσύνη και εννοείται τη δική μας για να συζητάμε τα θέματα της πανδημίας, όλο αυτό το δύσκολο χρονικό διάστημα που δυστυχώς όχι απλώς δεν τελειώνει, το έχουμε κι άλλο μπροστά μας, τον κύριο Σπύρο Παπαϊωάννου, τον επιβατικό καρδιολόγο και διευθυντή της καρδιολογικής κλινικής του Ναυτικού Νοσοκομείου. Κύριε Παπαϊωάννου, τι κάνετε, είστε καλά? Καλησπέρα σας. Είμαστε πάρα πολύ ανήσυχοι αυτή την εποχή, αλλά τουλάχιστον σε προσωπικό επίπεδο είμαστε καλά. Και παλεύουμε για να μπορέσουμε να τελειώσει αυτό το μαρτύριο όλων μας με την πανδημία και γενικότερα για τα προβλήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή λόγω της όλης της κατάστασης. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα χαίρομαι που σας ακούω μετά την ανάπαυλα, αλλά θέλω να ξεκινήσουμε με τα αρνητικά δεδομένα, τα οποία αρνητικά δεδομένα δυστυχώς είναι και η πραγματικότητα. Δηλαδή βλέπω τα mini lockdown Αχαΐα Ηλία για παράδειγμα, βλέπουμε τη διασπορά του ιού να είναι μεγάλη. Και μαθαίνουμε επίσης και για μια νέα μετάλλαξη, να ξεκινήσουμε λίγο με αυτό το νέο δεδομένο. Αν εσείς το μετράτε, αν θεωρείτε ότι είναι σημαντικό, πώς ακριβώς περιμένετε να το δείτε, δηλαδή στη μεταδοτικότητα ή στο πόσο λοιμογόνος ενδεχομένως να είναι αυτή η εκδοχή του ιού, τι λέτε? Η πορεία των πανδημιών γενικότερα, αλλά και η εξέλιξη όλης αυτής της κατάστασης δείχνει ότι εφόσον έχουμε μείνει σε ένα ακόμα αρκετά μεγάλο ποσοστό ανεμβολίαστη, ενδεχομένως να υπάρξουν κι άλλες μεταλλάξεις. Το είχαμε προβλέψει αυτό, αλλά η κάθε μετάλλαξη η οποία έρχεται μπορεί να είναι αρκετά μεταδοτική, όμως είναι κατά κάποιο τρόπο λιγότερο μολυσματική και λιγότερο λοιμογόνος. Περιμένουμε βέβαια να το δούμε αυτό πώς θα εξελιχθεί. Είμαστε, όπως σας προανέφερα, σχετικά ανήσυχοι, διότι δεν προχωρούν οι εμβολιασμοί όσο θα θέλαμε και υπάρχει ακόμα μια μερίδα κόσμου που αντιδρά πάνω σε αυτό το θέμα, με αποτέλεσμα να έχουμε αύξηση των διασωληνωμένων, να παραμένουν σε πολύ ψηλά επίπεδα τα κρούσματα και να έχουμε και αυξημένες νοσηλίες. Εάν δεν προχωρήσουν τάχιστα οι εμβολιασμοί, ενδεχομένως να έχουμε τη μετάλλαξη μυϊού και να έχουμε και άλλες μεταλλάξεις, οι οποίες, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να μας δημιουργούν ένα, ακούγεται ότι είναι πρόβλημα, θα αντιμετωπιστούν στο τέλος, αλλά γενικότερα όλο το σύστημα υγείας και η κοινωνία θα περάσει προβλήματα, διότι θα εξελίσσεται μια κατάσταση η οποία κατά κάποιο τρόπο θα δημιουργεί επιπλοκές, παρενέργειες σε όλες τις δραστηριότητες. Να το δούμε λίγο έτσι τώρα πιο σύνθετα, με ποια έννοια, με την έννοια ότι σε λίγο καιρό ανοίγουν τα σχολεία. Ξέρουμε ότι δυστυχώς από τα παιδάκια προκύπτουν πολλά κρούσματα, γιατί είναι έτσι κι αλλιώς και σιωπηλοί φορείς του ιού, κυρίως ασυμπτωματικά. Οι γονείς τους βέβαια δεν είναι και ανοίγουν τώρα και τα σχολεία. Αυτό, με βάση όσα ξέρουμε από εσάς τους επιστήμονες, κάνει σε εμάς που δεν είμαστε επιστήμονες ως δεδομένο ότι θα έχουμε αύξηση των κρουσμάτων. Μπορείτε να μου πείτε αν αυτό ισχύει και τέλος πάντων με ποιο τρόπο μπορούμε κάπως να το μετριάσουμε? Καταρχάς, υπάρχουν πλέον κλινικές μελέτες τεκμηριωμένες και υπεύθυνες που στα παιδιά από 12 ετών και άνω υπάρχει απόλυτη ένδειξη να γίνει εμβολιασμός, ιδιαίτερα με τα mRNA εμβόλια. Άρα μου δίνεται μια πρώτη απάντηση ότι πρέπει να έχουμε εμβολιασμένα παιδιά από 12 και πάνω, έτσι κι αλλιώς. Ακριβώς. Δεν το έχουμε βέβαια, αλλά εντάξει, ναι. Είναι μια πρώτη απάντηση αυτό. Κανονικά δεν είναι λάθος να γίνει αυτό, παρότι γνωρίζω και αντιλαμβάνομαι τις επιφυλάξεις που υπάρχουν, όπως και τους προβληματισμούς στις οικογένειες, αλλά και γενικότερα επειδή τα εμβόλια αυτά είχαν όντως, παρότι έχουν ελεγχθεί, έχουν κυκλοφορήσει και διαδοθεί το τελευταίο διάστημα, υπάρχουν κάποιες επιφυλάξεις, αλλά κατά κάποιο τρόπο όμως με όλες τις μελέτες που έχουμε τώρα και τα δεδομένα τα κλινικά είναι ασφαλή και αποτελεσματικά. Και με το εμβόλιο της Pfizer να έχει πάρει την επίσημη έγκριση του FDA, δηλαδή να είναι φάρμακο πλέον, να μπορεί να το χορηγήσει οποιοσδήποτε γιατρός. Ακριβώς. Και όταν βλέπετε ότι υπάρχει η έγκριση για το εμβόλιο της Pfizer, είναι σαν να έχουμε πάρει και για το εμβόλιο της Moderna, διότι βασίζονται σε ίδια περίπου Ακριβώς. τεχνικά χαρακτηριστικά. Είναι τα περίφημα mRNA εμβόλια. Ναι, εμβόλια. Και μέχρι στιγμής τα κλινικά δεδομένα δείχνουν ότι έχουν πολύ μεγάλη ασφάλεια και στα μικρά παιδιά, όπως και στις γυναίκες οι οποίες είναι σε κοίηση ή θυλάζουν ή πρόκειται και ενδιαφέρονται να επέλθει η κοίηση. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι πρέπει να εξασφαλίσουμε την κατά κάποιο τρόπο τον εμβολιασμό των εκπαιδευτικών. Δηλαδή, θα έλεγα ότι υπάρχουν μερικές ομάδες, κοινωνικές ομάδες, όπως οι υγειονομικοί, οι εκπαιδευτικοί, οι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται στα μέσα μαζικής
μεταφοράς να είναι εμβολιασμένοι και πρέπει να σέβονται αυτό το οποίο επιτελούν σαν λειτουργήμα, διότι με αυτόν τον τρόπο προασπίζουν τη δημόσια υγεία. Εκτός από αυτό πρέπει να υπάρχουν επαναλαμβανόμενα τεστ, τα οποία μπορεί να είναι self ή rapid στους μαθητές, και αυτό θα εξασφαλίσει κατά κάποιο τρόπο την αποτροπή της μετάδοσης της νόσου. Μάλιστα. Βλέπω στην Μεγάλη Βρετανία ήδη το συζητούν και στην Κύπρο. Ανοίγει επίσημα, επιστημονικά, δηλαδή ξεφεύγει από την δημοσιογραφική καταγραφή, η συζήτηση για την τρίτη δόση. Εσείς τι λέτε για την τρίτη δόση στους ευπαθείς, στους υγειονομικούς, σε εσάς δηλαδή που εμβολιαστήκατε νωρίς, και στο ενδεχόμενο να έχουμε και ένα επικαιροποιημένο εμβόλιο, επειδή ξέρω ότι διαβάζετε πάρα πολύ και τη διεθνή βιβλιογραφία και κυρίως την κατανοείτε γιατί είστε επιστήμονες, γιατί μπορούμε να διαβάσουμε και εμείς αλλά να μην καταλάβουμε. Μπορείτε να μας πείτε τι έρχεται? Καταρχάς, σίγουρα θα έρθει ένα καινούργιο εμβόλιο πιο εξελιγμένο, το οποίο θα είναι, εκτιμώ, το επόμενο δίμηνο, το οποίο θα συμπεριλάβει όλες τις μεταλλάξεις και θα είναι γενικότερα με τα δεδομένα πολύ πιο αποτελεσματικό, διότι ασφαλή, θα έλεγα, είναι τα εμβόλια. Όπως έχουμε πει, όλα τα φάρμακα μπορεί να έχουν κάποιες παρενέργειες. Μισό λεπτό, μην το προσπεράσω έτσι αυτό. Μου είπατε ότι σε περίπου ένα δίμηνο θα έχουμε ένα επικαιροποιημένο εμβόλιο. Ναι. Είναι σημαντικό, δηλαδή, να μην το προσπεράσουμε αυτό. Ναι, για πείτε το. Η εκτίμηση είναι ότι αυτή τη στιγμή στα βιοτεχνολογικά εργαστήρια επεξεργάζονται εμβόλιο, το οποίο από τις εταιρείες που έχουν, το οποίο θα συμπεριλάβει και τη μετάλλαξη Δέλτα, ενδεχομένως θα είναι πολύ πιο αποτελεσματικό και θα είναι πιο ασφαλές στην κατά τη χορήγησή του στον πληθυσμό. Μάλιστα, αυτό είναι πάρα πάρα πολύ ενδιαφέρον, και μιλάμε πάντα για mRNA εμβόλια, έτσι? mRNA εμβόλια, τα οποία σε συνέχεια, να πούμε ότι η φαρμακοβιομηχανία συνέχεια επεξεργάζεται και προσπαθεί να βελτιώσει και τα εμβόλια που υπάρχουν τώρα, και συνεχίζει κλινικές δοκιμές και είναι υπό κλινική έρευνα και δοκιμή συνέχεια μια αναβάθμιση αυτών των εμβολίων, των οποίων και έχουμε αλλά και πρόκειται να έλθουν. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο το αναμένω και πιστεύω ότι θα βοηθήσει ακόμα περισσότερο στην εξέλιξη της νόσου. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, που επίσης θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι όσο περισσότερο συνεχίσουμε τους εμβολιασμούς και όσο περισσότερο λάβουμε μέτρα προστασίας και πρόληψης, τόσο θα αποφύγουμε δυσάρεστες επιπλοκές. Αυτό που λέγαμε από την πρώτη στιγμή και από την αρχή. Πρέπει όμως να σταματήσουν γενικότερα οι αρνητικές φωνές και οι επιστήμονες μεταξύ μας, έστω και αν είναι αυτοί οι ελαχιστότατοι που είναι αρνητές, να συζητήσουμε, να κάνουμε μια, αν θέλετε, ένα debate, έτσι ώστε να λύσουμε τα προβλήματα που απασχολούν τον κόσμο, διότι έρχονται καθημερινά και στον εργασιακό μας χώρο και μιλάνε με προβληματισμό, διότι άκουσαν κάποιον επιστήμονα ο οποίος εξέφραζε διαφορετική άποψη. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το ξεπεράσουμε, διότι δεν έχουμε άλλη λύση για να μπλοκάρουμε την πανδημία. Βλέπω τώρα, όση ώρα μιλάμε, και από φίλους εδώ και στα social media και στο προσωπικό μου έτσι, το inbox, δηλαδή, που ρωτάνε το εξής. Γιατί λένε, συζητάτε, λέει, μόνο για τα mRNA εμβόλια? Εμείς, ας πούμε, που κάναμε Johnson ή AstraZeneca, πόσο ασφαλείς είμαστε? Πότε, προσέξτε πότε το θέτουν οι φίλοι μας, και έχουν δίκιο σε αυτό. Τώρα που επιστρέφουμε στους εργασιακούς χώρους, τώρα που συνυπάρχουμε κυρίως και αργότερα αποκλειστικά σε εσωτερικούς χώρους. Τι λέτε για αυτά τα δύο εμβόλια, τα οποία άνοιξαν επίσης μεγάλες συζητήσεις, ειδικά για την επάρκειά τους απέναντι στη μετάλλαξη Δέλτα? Γιατί βλέπω από τους φίλους μας εδώ ότι ανησυχούν. Τα αποτελέσματα των μελετών είναι συγκεκριμένα. Στη μετάλλαξη Δέλτα είναι πιο αποτελεσματικά τα mRNA εμβόλια, μάλιστα, τα οποία έδειξαν αποτελεσματικότητα πάνω από 80%, ενώ στα DNA εμβόλια η αποτελεσματικότητα ήταν περίπου 68-70%. Παρόλα αυτά όμως, να τονίσω ότι είχαμε ενεργοποίηση του αμυντικού συστήματος του οργανισμού, είχαμε ανοσοποίηση. Άρα είχαμε πολύ μεγάλη κάλυψη και αυτών που εμβολιάστηκαν. Σε αυτό που είπαμε προηγουμένως, και μετά από ένα διάστημα ακόμα δεν μπορούμε να έχουμε ασφαλή συμπεράσματα αν θα χρειαστεί τρίτη δόση στους ασθενείς ή στον γενικό πληθυσμό που εμβολιάστηκε. Αυτό το αναμένουμε, κάποιες μελέτες έρχονται μέσα στο επόμενο μήνα, αλλά θέλω να τονίσω ότι πιστεύω πως οι ευπαθείς ομάδες που εμβολιάστηκαν είτε με τα εμβόλια mRNA είτε με εμβόλια DNA θα ήταν καλό να
πάρουν μία τρίτη δόση μετά από περίπου 9 μήνες, προκειμένου να έχουν καλύτερη ενίσχυση στο αμυντικό του σύστημα, καλύτερη ανοσοποίηση. Να μην ανησυχούν ο πληθυσμός, να μην ανησυχεί ο πληθυσμός ο οποίος εμβολιάστηκε με DNA εμβόλια σε καμία περίπτωση, διότι και αυτά είναι και ασφαλή και αποτελεσματικά. Θα έλεγα και να το ξανατονίσω ότι τα DNA εμβόλια καλό θα είναι και τα βλέπουμε με μια επιφύλαξη μόνο για τις γυναίκες οι οποίες είναι εμμηνορυσιακές και στην ευαίσθητη ηλικία περίπου από 15 έως 50 ετών. Μόνο σε αυτήν την κατηγορία του γενικού πληθυσμού θα ήμουν επιφυλακτικός για τα DNA εμβόλια. Μόνο για γυναίκες που βρίσκονται περίπου από 15 έως 50. Και η αλήθεια είναι ότι έτσι κι αλλιώς, εσείς με ειλικρίνεια μας λέτε πού και πώς. Απ' την άλλη, όμως, το επόμενο χρονικό διάστημα μιλάμε μόνο έτσι κι αλλιώς για mRNA εμβόλια. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι τα άλλα έχουν κάτι. Απλά λέω ότι αυτά που έρχονται δεν είναι κιόλας DNA, έτσι δεν είναι. Υπάρχει η Johnson & Johnson, η οποία είναι μονοδοσιακό εμβόλιο και η οποία ακόμα βρίσκεται κατά κάποιο τρόπο σαν εμβόλιο εχμής, αλλά εδώ πέρα μιλάμε για μια παρενέργεια στις 500.000, για ένα περιστατικό στις 500.000 εμβολιασμούς. Όσον αφορά, η εκτίμησή μου είναι ότι πρέπει να τρέξουμε τους εμβολιασμούς, διότι αυτό που συζητάμε είναι καλώς ή κακώς μια πολύ μικρή κατά κάποιο τρόπο έτσι επίπτωση το αν έχεις κάνει mRNA ή DNA όσον αφορά την εξέλιξη την εξέλιξη της πανδημίας. Άρα αυτό που προέχει είναι να γίνουν εμβολιασμοί, να μην στεκόμαστε αν είναι DNA ή mRNA, απλώς εξαιρείται αυτή η ομάδα η οποία σας ανέφερα προηγουμένως και να είστε σίγουροι ότι αν προχωρήσουν εμβολιασμοί τόσο πιο γρήγορα θα μπλοκάρουμε την εξέλιξη της νόσου. Μάλιστα. Κύριε Παπαϊωάννου, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εύχομαι να τα πούμε ξανά σύντομα με, αν γίνεται, ακόμα καλύτερα δεδομένα. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να είστε όλοι σας. Ευχαριστώ θερμά.